Συνελήφθη χθες στη Λάρισα ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και εκτεταμένων αστυνομικών ερευνών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας ένας 27χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της κλοπής κατά εξακολούθηση και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, ο 27χρονος ημεδαπός κατά το χρονικό διάστημα από 18/5/2011 έως 23/8/2011 διέριξε 17 καταστήματα της πόλης της Λάρισας, παραβιάζοντας τις κλειδαριές των γυάλινων εισόδων των καταστημάτων, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 8.250 ευρώ και διάφορα αντικείμενα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, συνολικής αξίας 3.700 ευρώ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια ανομότυπης έρευνας στην οικία του 27χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους 0,5 γραμμαρίων, μία ζυγαριά ακριβία, 9 δισκία του ναρκωτικού φαρμάκου Λοναρίντνη, 1 δισκίο ναρκωτικού φαρμάκου Γυπνοστεντών, 1 κατσαβίδι συνολικού μήκους 31 εκατοστών, το οποίο χρησιμοποιούσε για τη διάρρηξη καταστημάτων, 1 καπέλο τύπου τζόκεϊ χρώματος πράσινου, το οποίο φορούσε κατά τη διάρρηξη ενός καταστήματος και το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Λάρισας.